Την δική τους κριτική άσκησαν κατά των τοπικών αρχοντών αλλά και της κυβέρνησης οι εκπρόσωποι των αυτοδιοικητικών παρατάξεων Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα και Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο, Χρήστος Πατσούρας και Νίκος Ζήκος αντίστοιχα, αναφορικά με την διαχείριση της πανδημίας στη χώρα αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Ο Χρήστος Πατσούρας σημείωσε ότι ο Περιφερειάρχης αλλά και ο Δήμαρχος έκρυβαν τις ευθύνες της κυβέρνησης πίσω από την στοχοποίηση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής για τα κρούσματα του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, καταθέτοντας μία σειρά προτάσεων για μέτρα που θα πρέπει να λάβει ο Δήμος Ιωαννιτών. Ως Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα, στεκόμαστε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες στον αγώνα που δίνουν όλοι και όλες οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες που παλεύουν με την ημιανεργία και την επισφάλεια, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Γνωρίζουμε ότι αυτές είναι οι κοινωνικές ομάδες που θα πληγούν περισσότερο. Απαιτούμε από το Δήμο Ιωαννιτών εδώ και τώρα συγκεκριμένα μέτρα για τους εργαζόμενους στο Δήμο. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, είτε πρόκειται για εργοτεχνικό προσωπικό, είτε για διοικητικούς υπαλλήλους. Ενημερώσεις και έλεγχοι από τους γιατρούς εργασίας. Επαρκή τροφοδοσία με μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, μέσα τοπικής προστασίας, υλικά καθαριότητας. Έκτακτο επίδομα στους εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας και των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Μετατροπή των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών σε ορίστου χρόνου. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων του Δήμου. Άμεση προσλήψη μόνιμου προσωπικού στους τομείς της καθαριότητας και γενικά όλων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Καμιά ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας του Δήμου. Για την ενίσχυση και υποστήριξη των συνδημοτών και συνδημοτισών. Μηδενικά δημοτικά τέλη και φόρους για ανέργους και απολυμένους. Δραστική μείωση των δημοτικών τελών τώρα για μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους, αμαία. Να μην υπάρξει καμιά διακοπή νερού από τη ΔΕΙΑΗ. Ειδική μέρημνα για πρόσφυγες και μετανάστες για βελτίωση των συνδικών διαβίωσής τους. Να υπάρξει ειδική μέρημνα για τους ηλικιωμένους συνδημότες μας, ειδικά εκείνους που ζουν μόνοι. Να γίνονται συχνές απολυμάνεις σε κάδους, σε σχολεία, σε πολυσύχναστους χώρους. Για τα καταστήματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Δήμου που παραμένουν κλειστά. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και φόρους, από την καταβολή μισθωμάτων για όσους μισθώνουν δημοτική περιουσία και από την υποχρέωση καταβολής του τέλους κατάληψης κοινοχρήσης του χώρου για όλο το διάστημα που θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα. Άμεση αναστολή πληρωμών για οφειλές τους προς το Δήμο. Είναι τώρα που πρέπει να ξαναγεννηθούμε μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση και την αλληλεγγύη. Να αγωνιστούμε τώρα βάζοντας τις ανάγκες μας μπροστά. Εδώ και τώρα απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα δωρεάν και επαναλαμβανόμενα μαζικά τεστ κορονοϊού σε όλους. Άμεσες μόνιμες προσλήψεις στην υγεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εκπαίδευση και όπου αλλού απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία τους. Άμεση επίταξη ιδιωτικών μονάδων υγείας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν. Εξασφάλιση συνδικών ασφαλείας στους χώρους δουλειάς με μέτρα τρομικής προστασίας, απαραίτητες αποστάσεις, γιατρούς εργασίας. Καμία απόλυση εργαζομένων. Καμία μείωση μισθού. Με μια σειρά ερωτημάτων για το ποιος φταίει, τοποθετήθηκε ο Νίκος Ζήκος της Αριστερής Παρέμβασης στην Ήπειρο, ενώ στην γενικότερη κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται αναφέρθηκε εκ μέρους της Αριστερής Παρέμβασης στην Ήπειρο και ο Γιώργος Παπαπέτρος. Πώς έγινε αυτό, με αυτές εσείς που δεν πειθαρχείτε ψελίζουν. Κυβέρνηση, περιφερειάρχης, δήμαρχοι. Οι ίδιοι δεν έχουν ευθύνη για τίποτα. Φταίμε εμείς που το τελωνείο Κακαβιάς ήταν ανεξέλεγκτο όλο το καλοκαίρι. Φταίμε εμείς που τα αστικά λεωφορεία είναι γεμάτα χωρίς όριο στον αριθμό επιβατών. Φταίμε εμείς που στους χώρους δουλειά στη βάζει το ένας πάνω στον άλλον και πάνω από 10 ώρες. Φταίμε εμείς που στα γυροκομεία τα υποτιθέμενα πρωτόκολλα αποδείχθηκαν ανύπαρκτα. Φταίμε εμείς που οι μαθητές τη βάζονται σε τάξη των 25 παιδιών ή που έγιναν φταίμε εμείς που δεν έγιναν προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Φταίμε εμείς που τα κρεβάτια στη ΣΜΕ δεν αυξήθηκαν, κουβέντα για όλα τα παραπάνω. Ούτε καν και μια στοιχειώδη αυτοκριτική, ούτε καν έστω και για τους τύπους μια διαμαρτυρία, ένα ψήφισμα του Περιφερειακού ή του Δημοτικού Συμβουλίου προς την κυβέρνηση. Πυθύνια όργανα μιας κυβερνητικής πολιτικής που οδηγεί τους εργαζόμενους είτε στην ανεργία και τα επιδόματα φτώχειας είτε στα νοσοκομεία με COVID-19. Πυθύνια όργανα μιας πολιτικής που εν μέσω πανδημίας αρπάζει τα σπίτια των εργαζομένων για να τα δώσει στους τοκογλύφους και τραπεζίτες. Πυθύνια όργανα μιας πολιτικής που δεν είδε, δεν άκουσε τίποτε για τις ανάγκες των νοσοκομείων, αλλά φρόντισε να δοθούν εκατομμύρια ζεστό χρήμα στα κανάλια για να γίνουν λιβανιστήρια από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Πυθύνια όργανα μιας πολιτικής που εν μέσω πανδημίας ψηφίζει κατάργηση εργατικών συγκεντρώσεων, κατάργηση απεργιών, νομιμοποιεί τις απολύσεις εργαζομένων, αλλά δεν δίνει δεκάρα για προσλήψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία για μείωση των μαθητών ανά τάξη.
αλγινή εντύπωση προκαλούν οι διοικήσεις των δύο νοσοκομείων της πόλης που συνενούν στη γύμνια των νοσοκομείων και δεν δείχνουν ίχνος ντροπής στην εικόνα διάλυσης που παρουσίασαν τα νοσοκομεία με την ένταση της πανδημίας. Χρειαζόμαστε διοικητές στα νοσοκομεία που να προετοιμάζουν το σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία να αντέξουν στην πανδημία, να απαιτούν ενίσχυση, να ενημερώνουν τους πολίτες για την κατάσταση. Αντί να βλέπουμε ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία, βλέπουμε μια σειρά μέτρων με ξεκάθαρη οικονομική στόχευση. Το λουκέτο στην εστίαση έχει να κάνει με τη δομική αλλαγή στην εστίαση στην Ελλάδα από τις μικρές επιχειρήσεις που τον αποτελούν τώρα σε μεγάλες αλυσίδες και ούτω καθεξής. Ορισμένοι πιστεύουν στη δυνατότητα που τους δίνει ο καπιταλισμός να έχουν ιδιοκτησία στον ανύπαρκτο όρο μεσαία τάξη. Αυτές οι ψευδεστήσεις συντηρήθηκαν τη δεκαετία του 70 με δανεικό χρήμα, αλλά πλέον οι αντιφάσεις του καπιταλισμού είναι τόσο έντονες που ουδεμία λύση μπορεί να προσφέρει αυτό το σύστημα ακόμα και στα πιο απλά ζητήματα. Τα μέτρα που παίρνονται εξασφαλίζουν το άλοθη των κυβερνώντων καθώς είναι μέτρα ατομικής ευθύνης. Δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να μετακυλεί τις ευθύνες στο λαό, αλλά να δώσει λύσεις. Φυσικά, λύσεις δεν θέλουν, ούτε μπορούν να δώσουν, γιατί η δουλειά τους είναι η κερδοφορία των ομίλων.